Έτσι ακριβώς, πριν από λίγη ώρα πέρασε το κατόφλι του ανακριτή Ρούλα Πισπυρίγκου, αφού κλήθηκε ως υπαίτια των δύο θανάτων των μικρότερων παιδιών της οικογένειας. Να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές, σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, διότι η Ρούλα Πισπυρίγκου ήταν παρούσα και στους δύο θανάτους αυτών των παιδιών, αλλά και σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, που λένε ότι αυτά τα δύο κορίτσια είχαν έναν βίαιο θάνατο και δεν κατέληξαν από παθολογικά αίτια. Και πόσο μάλλον το 6,5 μηνών βρέφος που κατέληξε και μετά από ώρα κλήθηκαν οι ιατρικές υπηρεσίες, και γεγονός που φάνηκε από την νεκρική ακαμψία. Συγγνώμη, Μαρία, που σε διακόπτω. Απλά επειδή βλέπουμε και κάποια πλάνα παράλληλα. Βοηθήστε με τα πλάνα. Βλέπουμε τη Ρούλα Πισπυρίγκου που μεταφέρεται, ναι, μαζί με αστυνομικές αρχές. Αυτό που θέλω να μας πεις είναι αν υπήρξαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της. Ναι, μεταγωγής της. Κατά τη μεταγωγή της έγινε υποδρακόντια μέτρα, δεν υπήρχε κάποια ένταση. Η Ρούλα Πισπυρίγκου, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα, έφτασε εδώ φανερά δυνατισμένη, με σκυμμένο το κεφάλι. Ήταν περικυκλωμένη από τους αστυνομικούς, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, όπου να σας πω ότι αναμένεται να ζητήσει πολύμερη προθεσμία, έτσι ώστε ο συνήγορος υπεράσπιστης, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, να μπορέσει να μελετήσει τα στοιχεία του φακέλου, έτσι ώστε να μπορέσει να αντικρούσει τις κατηγορίες. Νομίζω, Μαρία, πρώτη πήρε χαμπάρι ο κόσμος τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Έγινε με τέτοιο τρόπο, δεν αναγνωρίστηκε κιόλας και από τους αστυνομικούς, και κανείς από τον κόσμο δεν πήρε χαμπάρι ότι έγινε μεταγωγή. Διότι δεν ήταν κοντά και η κάμερα. Της, σας το λέω και το υπογράφω, έχει στενοχωρηθεί γι' αυτό. Σου λέει ποιοι μου κλέψανε τη δόξα. Για πες, ναι.